Να περάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, συγγνώμη, της αθλητικής μας εκπομπής. Να πάμε να δούμε τις κάρτες των αποτελεσμάτων. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δείξαμε στον κόσμο τα δύο σημαντικά παιχνίδια το τοπικού. Δείξαμε και την ομάδα της Λευκύμης. Χρωστάμε ακόμη ένα. Θα το δείξουμε στο τέλος της εκπομπής πόσο ο Όλυμπος κέρδισε την ομάδα των Μπενιτσών με σκορ 2-1 για το πρωτάθλημα της Α κατηγορία της Ψυχή Κέρκυρας. Πριν φτάσω όμως σε αυτό, πάμε να δούμε γενικά τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα της Ένωσης Προσφορικού Σωματείου Κέρκυρας. Πάμε. Ξεκινάμε με την Α1 κατηγορία. Ατρόμητος Στρογγυλής Αχιλλέας Νυφών 1-0. Πολύ σημαντική νίκη, τρίποντο για την ομάδα της Στρογγυλής. Δήλωσε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Αχιλλέα Νυφών. Ο Άκης Οπανδής είναι στη διάθεση της διοίκησης. Ολυμπιάδα Βολίδα 3-0. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ στο δικό μας που είπαμε ότι την Παρασκευή η δάσκαλη που είπαμε η Βολίδα θα πάει με πολλά προβλήματα να αγωνιστεί στις καρουσάδες. Έτσι ακριβώς έγινε. Στην ουσία δεν συμπληρώνει εντεκάδα. Το εκμεταλλεύτηκε η Ολυμπιάδα και πήρε τη νίκη. Αναγέννηση περιβολίου Παξί 1-1. Προηγήθηκε η αναγέννηση με γκολ του Γιάννη του Μίτσου. Λισοφάρισαν οι Παξί γρήγορα σε 1-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Πετριτής τα είπαμε με τον ΟΦΑΜ. Αυγερινός Βαλανιού Κάβος 0-1. Πολύ μεγάλη νίκη του Κάβου. Οδυνηρό αποτέλεσμα για τον Βαλανιού αυτό. Ναι, η νίκη του Κάβου αυτή τον φέρνει σε μια βαθμολογική θέση που δεν μπλέκει ποτέ και για κανένα λόγο όσον αφορά την υπόθεση παραμονής τη δεδομένη περίοδο. Γιατί η πέμπτη θέση είναι μια καθαρή θέση του βαθμολογικού πίνακα που θα μπορέσουν οι άνθρωποι του Κάβου μετά. Και πρέπει να πω ότι το Βαλανιού με νίκη σε αυτό το παιχνίδι θα έχει αναπνεύσει πάρα πολύ βαθμολογικά. Ναι, δεν ήρθε ποτέ όμως. Λοιπόν, τη νίκη την πανηγύρισαν οι παίχτες του Μάρκη του Κουλούρη με την εμφάνιση που πραγματοποίησαν μέσα στο γήπεδο. Οδυσσέας Αυγερινός Θηναιλιακός τα είπαμε 2-3 και Κοντό Καλλιστέας Γιαπάδων 0-2 η νίκη για την ομάδα των Γιαπάδων. Λοιπόν, να δούμε και τη βαθμολογία. Να περάσουμε βαθμολογικό πίνακα. Λοιπόν, στην κορφή είναι η ομάδα του Θηναιλιακού με 56 βαθμούς. Ακολουθεί ο Αστέρας Πετρητή με 54 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Ο ΦΑΜ έχει 52 στην τρίτη. Ο Οδυσσέας Αυγιωτός στη τέταρτη θέση με 42 βαθμούς. 29 είναι αυτό που λέγαμε πριν, η ομάδα του Κάβου, που ενισχύθηκε και τον Ιανουάριο. Πήρε δηλαδή κάποιες μεταγραφές που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και η παρουσία του Μάγκη του Κουλούρη έχει βοηθήσει και σε αυτό. 27 η αναγέννηση περιβολίου. 26 ο Ατρόμητος Στρογγυλής που έχει ανέβει πολύ βαθμολογικά. Η Παξί 25 βαθμούς στην 8η θέση, αλλά έχουν και 3 παιχνίδια λιγότερα. 2 νομίζω. Αχιλλέας Νυφών 24 βαθμούς. Η Βολίδα έχει μείνει στους 22 βαθμούς και στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα. 21 η Ολυμπιάδα. Στη 12η θέση για πάντα με 19, πρώτη τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα η ομάδα από το Βαλανιό, ο Αυγερινός με 17 και το Κοντόκαλι στην τελευταία θέση. Αυτή είναι η βαθμολογία. Να πάμε όμως και στην κατάρτιση αποτελεσμάτων της Α κατηγορίας. Και εδώ δεν έχει αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, να το διευκρινίσουμε. Θα ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές, θα πάρουν τις κατάλληλες ανάσες για να μπορέσουν να πάνε. Θα έχουν και αυτοί το τριήμερο για να διασκεδάσουν. Ναι, να πάνε στα καραβάγια. Κιόλας, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε Α κατηγορία Ψυχής Κέρκυρας, να δούμε και εδώ τι γίνεται και πώς ήρθαν τα αποτελέσματα. Κεραυνός Άγιο Νικολάου Μέγας Αλέξανδρος 2-0, νίκη τριάδας για τον Άγιο Νικολάου αυτή. ΑΕΚ Αναλύων Αρίλας 2-2, σε ένα παιχνίδι που θύμιζε πολύ το παιχνίδι Ολυμπιακός Λαμία δάσκαλε. Τα κανάλια ακόμη χάουν ευκαιρίες, ο Αρίλας χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα πέτυχε 2 γκολ, αλλά ήταν αρκετά για να πάρουν την ισοπαλία. Ηρακλής Αγίου 10, Ομόνια 2-4. Όλυμπος Μπενίτσες 2-1. Θα δούμε μετά πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. ΑΕΦΕ Άκων Εθνικός Περιβολάδων 2-0. Σημαντική νίκη για τους γηπεδούχους. Δίας Νέος 0-4. Και Ατρόμητος Άφρας Αστέρας Μωραϊτίκο. Γκολ και θέαμα 3-4. Να πάμε και στη βαθμολογία να δούμε πώς διαμορφώνεται η Α κατηγορία. Λοιπόν, εδώ που ο Όλυμπος θέλει 2 βαθμούς για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδό του στην Α1 κατηγορία. Είναι στην κορφή με 53 βαθμούς, ακολουθεί ο Νέος με 46. Στην τρίτη θέση ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου με 39. Τα Κανάγια έμεινα στην τέταρτη με 37. 36 έχει η ΑΕΦ Άκων, 28 ο Μέγας Αλέξανδρος, 27 έχει η ομάδα της Κασιόπης ο Δίας, η Ένωση Αρέλας Καβαλάδας 26. Στην ένατη θέση τα Μωραϊτικά με 25. Η Μπενίτσες 24 βαθμούς όσους έχει η Ομόνια. 19 η Ηρακλής Αιγαίων 10, 16 οι Περουλάδες και στην τελευταία θέση η ομάδα της Άφρας με 6. Να πάμε και στη Β' κατηγορία. Είχαμε αποτέλεσμα έκπληξη εδώ. Ναι, διαμορφώθηκε η κορυφή. Άλλαξε μάλλον η κορυφή. Δεν κέρδισε ο Μαραθιάς τα Σφακερά και είναι πρώτη η ομάδα της ΓΕΠ. Και με 2 βαθμούς διαφορά, άρα μπορεί να πάει και για 2 αποτελέσματα στο ντέρμπι που θα γίνει στο γήπεδο του περιβολίου. Πάμε να δούμε.
τα αποτελέσματα. Κασιόπη Γεθ 2-4 και εδώ αποτέλεσμα έκπληξη ναι. για την ομάδα της Κασιόπης. ΠΑΟΚ ΑΕΤΟΣ 7-1, ΦΕΑΚ Μαραθιά Ηρακλής Βακερών 3-3. Ποταμός Αστέρας Παρτίλα 0-1, η ομάδα των φοιτητών κέρδισε. Βιταλάδες Ραγωτινά 2-0 και η ομάδα της Ιέλλας κέρδισε 2-1 την ομάδα από τα Βασιλάτικα. Και η ομάδα της ΓΕΠ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 54 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΦΕΑΚ Μαραθιά με 53. 39 έχει ο ΠΑΟΚ Κορακιάνας, 37 η Κασιόπη, 35 οι Βιταλάδες και τα Βασιλάτικα, 31 στο Ακερά. Η Θύελλα έχει 30 βαθμούς στην 8η θέση. Ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Εκεί στην Κορακιάνα τι έγινε, το βάψαν το τυχείο του γήπεδου, του υποτιθέμενου γήπεδου, έτσι, γιατί δεν υπάρχει γήπεδο. Ναι, δεν ξέρω αν το βάψανε, ίσως να μην έχουν το. Τον ασβεστή. Το διαλυτικό που μέσα στο χρώμα. Κοίτα, μπορούν να το κάνουν παραδοσιακά. Ναι. Για να δουν ότι κάτι γίνεται, ναι. να το κάνουν αυτό που βάζανε παλιά ασβέστη, λίγο χρώμα, λίγο λουλάκι, λίγο λάδι. Το λουλάκι αυτό, δεν λείπει. Μπράβο. Λουλάκι, ναι. Λοιπόν, πρωτού φύγουμε από το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι η ΚΑΠΑ 19 της Κέρκυρας έπαιξε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με την ΚΑΠΑ 19 του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Και όλα πλέον, ενώ απομένουν τρεις αγώνες, δείχνουν ότι η ΚΑΠΑ 19 της Κέρκυρας μαζί με τον Ηρακλή θα παίξουν αγώνες χιαστοί με τους δύο πρώτους του άλλου ομίλου για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ναι, αλλά δεν είπες το βασικό, ότι πρέπει να ετοιμάσουν τις βαλίτσες να πάνε στην Κρήτη. Ναι, εντάξει. Το Final Four θα γίνει στην Κρήτη. Ναι, εντάξει. Άρα, εντάξει, θα πάνε, δεν υπάρχει. Αυτό λέω, να ετοιμάσουν βαλίτσες ναι, να ναι. πάνε στην Κρήτη. Εκεί είναι το φάναρο. Πάντως είναι μια επιτυχία, πρέπει να πούμε, έτσι. Ναι. Αυτό να το βλέπουν και οι κερκυραίοι ποδοσφαιριστές, μήπως αποκτήσουν και το κίνητρο. Ναι. Δηλαδή να βλέπουν αυτούς που αγωνίζουν τώρα στην ΚΑΠΑ 19, γιατί εκεί στην Κρήτη που θα πάνε, ας ρωτήσουν και τον Ορέστη τον Καρνέζη. Ναι, πώς, πώς βγήκε ναι. και πώς. Ναι. Έτσι, δεν βγήκε μέσω του ΑΟ Κέρκυρα, όχι, αλλά. Ναι. Ένα, η μυχτή από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ναι. Ο Καρνέζης βγήκε από τη μυχτή Κέρκυρας. Ναι. Εκεί τον είδαν, τον πήγαν κάτω στην Κρήτη αυτό, και η εξέλιξη αυτό θέλω να πω, ναι, αυτό θέλω ναι. να πω. Ότι θα πάνε και θα έχουν χίλια μάτια, σκάουτερ, εκπρόσωποι, μάνατζερ, πες το όπως θέλεις, να παρακολουθήσουν να αυτό πούμε, το ΜΑΜ. Ναι, γιατί να με μεγάλη επιτυχία γίνεται και το αντίστοιχο της Super League K17. Συνήθως γίνεται στο Αγρίνιο ή στην Ξάνθη. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. εκεί πραγματικά πάνε όλοι, μα όλοι και παρακολουθούν. Δηλαδή, αυτόν τον κόσμο που βλέπεις δεν είναι οι γονείς και οι φίλοι των παιδιών, είναι και εκπρόσωποι των ομάδων, όχι μόνο ελληνικών. Έρχονται και από έξω από την Ευρώπη να παρακολουθήσουν αν υπάρχει κάτι. Πάντως, πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη γιατί έχουν και τις κατάλληλες αγωνιστικές υποδομές. Εντάξει, εδώ μιλάμε ο Πανατολικός, έχει φτιάξει ολόκληρο εμίλιο, αλλά το έφτιαξε ο ιδιοκτήτης του Πανατολικού, ο κ. Κοστούλας. Εδώ στην Κέρκυρα όμως. Ούτε μπάσκετ μπορεί να γίνουν, ούτε ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει, δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Όχι. Δυστυχώς. Το έχουμε πολλές φορές. Λοιπόν, στο μπάσκετ δυστυχώς χάσαμε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην παράταση. Ναι. 68-68 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Βέβαια είχε βαθμό δυσκολία τεράστιο, γιατί παίρναμε τη δεύτερη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα. Αλλά τελευταία λεπτά κάναμε στην παράταση τα λάθη που δεν. Πεδαριώδη λάθη και έδωσαν την νίκη στην ομάδα του Αγρινίου. Κοίτα, να σου πω τι έγινε. Να πούμε το σκορ για τον κόσμο: 73-75 ήταν το σκορ. Ναι. Είχαν οι παίχτες του ΦΕΑΚ τρεις επιθέσεις να βάλουν ένα καλάθι. Δεν κατάφερε αυτές τις τρεις επιθέσεις να βάλουν το καλάθι και έτσι το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα από το Αγρίνιο πιο έμπειρη και πήρε την νίκη με 2 πόντους σε διαφορά. Στο handball ήρθαμε ισόπαλοι. Πριν φύγουμε από τον μπάσκετ, να πούμε ότι ο ΦΕΑΚ βρίσκεται στη 10η θέση του αγωνικού πίνακα έχοντας 29 βαθμούς. Και υπάρχουν από πίσω ακόμη 6 ομάδες πιο πίσω από αυτόν. Ναι. Άρα, με λίγα λόγια, ψάχνει αυτό που λέγαμε πολλές φορές. 3 νίκες σίγουρα θέλει. Σίγουρα θέλει 3 νίκες για να σωθεί. Στις 13 που λέμε. Ναι. Λοιπόν, στο handball ήρθαμε ισόπαλοι. Αδιάφορο παιχνίδι. Αδιάφορο παιχνίδι, ναι. ναι. Με τον Πρωτέα Άρτας. Με τον Πρωτέα Άρτας, με τον οποίο θα δώσουμε και. Τα play-off. Τα play-off. Την πρώτη φάση του play-off θα παίξουμε με τον Πρωτέα Άρτας, με πλεονέκτημα έδρας η ομάδα του ΦΕΑΚ Κέρκυρας. Εντάξει, θεωρώ, το είπαμε και την Παρασκευή, ότι είναι πιο έτοιμη από ποτέ για να πετύχει το πολύ μεγάλο όνειρο της ανόδου στην Α1 κατηγορία. Να μεταβερθούμε τώρα στον ιστορικό Ολυμπό. Λοιπόν, ναι, μπράβο. Έτσι. Ο οποίος επανέρχεται στην Α1 κατηγορία Κέρκυρας. Έχω πει ότι και αυτή η κατηγορία είναι μικρή για την ομάδα του Ολύμπου, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο, μακάρι να επανέλθει με το δικό του γήπεδο όμως. Βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως. Γιατί ακόμα δεν βλέπουμε γήπεδο στον Ολύμπο. Ναι. Λοιπόν, πάμε, είναι πολλά τα χρόνια που ταλαιπωρείται. Του έχουν υποσχεθεί ότι θα έχει γήπεδο.
Θα δούμε πότε θα γίνει και αυτό. Μακάρι η νέα χρονιά που θα το φέρει στην Α1 κατηγορία να έχει τη δυνατότητα να παίζει στο δικό του γήπεδο, στη φυσική του έδρα δηλαδή, αυτό το καμίνι που ήταν παλιά. Και οι Ολυμποί, το λέω έτσι καθαρά απλά, να στηρίξουν την οποιαδήποτε προσπάθεια έτσι ώστε αυτή η ομάδα να προκόψει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κέρδισε ο Όλυμπος. Να είστε καλά. Εμείς σας καληνυχτήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή την ίδια ώρα. Καλό βράδυ. Γεια σας, καλή εβδομάδα.